Ελλάδα δεν είναι δίκαιο. Φίλοι και φίλες του ποδοσφαίρου, γεια σας από το ενωσιακό γήπεδο Θόδωρος Πασιόπουλος της ΕΤΟΛΟ Καρνανίας στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στο Μεσολόγιο, που σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως είπατε και εσείς, θα ξεκινήσω το παιχνίδι για την 7η αγωνιστική του Περιφερειακού Πρωτάθληματος για τους παίδες ανάμεσα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων ΕΤΟΛΟ Καρνανίας, που υποδέχεται σήμερα την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας. Πάμε στα πρώτα στοιχεία του παιχνιδιού, καθώς όπως βλέπετε και εσείς στις οθόνες σας, σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση, πολύ σημαντική για τον όμιλο αυτό του Περιφερειακού Πρωταθλήματος. Για την ΕΤΟΛΟ Καρνανία, προπονητής ο Νίκος Παλάντζας έχει παρετάξει στον αγωνιστικό χώρο νούμερο 1 τον Προβίδα, 2 τον Λαγό, 3 τον Ντίνο, 4 τον Γιαννιώτη, 5 τον Καβαλάρη, 6 τον Ταλακούρα, 7 τον Τσιαντή, 8 τον Χρήστο Γιάννη, 9 τον Γεωργούση, 10 τον Ανδριόπουλο και 11 τον Ρούση. Από την άλλη πλευρά, ο τεχνικός της ομάδας της Ηλίας, ο Αντώνης Χρυσανθακόπουλος, έχει παρατάξει τον ομοσκό χώρο τους Λαδά, Γιαννακόπουλο, Λούρπα, Αργυρόπουλο, Κίτσι, Σοφιανόπουλο, Αγγελόπουλο, Παναγόπουλο, Νικολακόπουλο, Καραβάτα και Μπινιόρη. Διευθυντής σημερινής αναμέτρησης είναι ο κύριος Καλιακάτσος Δημήτρης, με βοηθούς τους κυρίους Παπαγεωργίου και Γεωργάρα, όλοι από το σύνδεσμο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Άρτας. Στους πάγκους κάθονται για την ΕΤΟΛΟ Καρνανία οι Γιαννόπουλος, Κούτσης, Φιτόπουλος, Αντωνόπουλος, Πατήλας, Βασιλείου και Αλόπισάτ, ενώ για την ομάδα της Ηλίας οι Αστερόπουλος, Γεωργακόπουλος, Ρούνιες, Κανελόπουλος, Σάμαρης, Ρηγόπουλος και Ζωγόπουλος. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η αναμέτρηση αυτή ανάμεσα στην ΕΤΟΛΟ Καρνανία και την Ηλία. Οι δύο ομάδες που είναι στις δύο πρώτες θέσεις, η Ηλία είναι πρώτη με 13 βαθμούς, ακολουθεί η ΕΤΟΛΟ Καρνανία με 11, η Αχαΐα 6, η Ζάκυνθος 4, ενώ η Κεφαλονιά και η Ιθάκη που μετέχουν σε αυτόν τον όμιλο δεν έχει πόντο μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Όλα έτοιμα λοιπόν, ένα ντέρμπι καθώς θα κρίνει την πρώτη θέση της βαθμολογίας κατά πάσα πιθανότητα. Το πρώτο σφύριγμα λοιπόν από τον Αρτινό ρέφερι και η ομάδα της ΕΤΟΛΟ Καρνανίας με τα κόκκινο θα είναι στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού με τον Ρούση για τον περισσότερο σφύριγμα τον Τίνο. Ταλακούρασα και Χριστογιάννης αλλάζουν την μπάλα. Λαγός θα κόψει εκεί ο Λούρπας. Χριστογιάννης, Ταλακούρας, αποφεύγει έναν αντιπαλό του. Λαγός, Χριστογιάννης, παρέμβαση εκεί από τον Νικολακόπουλο που κερδίζει, ο επιθετικός της ομάδας της Ηλίας. Θα κάνει λάθος, κερδίσουν προς το παρόν οι παίκτες της ΕΤΟΛΟ Καρνανίας. Και Ταλακούρας, Χριστογιάννης, εκεί στο κεντρικό άξονα, θα αλλάξει δεξιά για τον Λαγό. Αγιώτης Λαγός, έκτη συμμετοχή με τα χρώματα της ΕΤΟΛΟ Καρνανίας στο φετινό πρωτάθλημα. Πρόκειται από τον Πανετολικό, τους νέους του Πανετολικού. Ταλακούρας. Δημήτρης Ταλακούρας θα αφήσει για τον Ανδρεόπουλο. Και τώρα Ντίνος. Ταλακούρας, λάθος, Καραβάτας για τον Νικολακόπουλο. Κοντράρεται αυτός, διώχνει ο Ταλακούρας όπως. Σε ένα χώρο όμως που δεν κινείται κάποιος συμπαίκτης του, έτσι φέρει ένα κέντρο σε ένα πλάγιον out για τους φιλοξενούμενους για την ομάδα της Εψηλίας. Δεύτερο λεπτό, πάντα 0-0 στο ντέρμπι της κατηγορίας για τους παίδες. Ο Λούρμπας από τον Έντα Γαστούνης θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Ψάχνει τον Μπινιόρη, νέο πλάγιον out για την Ηλία. Θα εκτελεστεί και πάλι τον Λούρμπα. Θα μπλοκάρει ο Προβίδας. Ο Δημήτρης Προβίδας, πέμπτη συμμετοχή κάτω από τα δοκάρια της ΕΤΟΛΟ Καρνανίας στο φετινό πρωτάθλημα. Προέρχεται από τις Ελπίδες Αγρινίου. Μέσα. Ανδρεόπουλος. Πλαγιονάουτ για την Ηλία με το δεξιόπιστο φυλάκα τον Γιαννακόπουλο. Μπροστινό μπαλιά τώρα για τον Νικολακόπουλο, θα βγει πολύ
μακριά από την αστεία του τροματοφύλακα ο Προβίδας και θα μαζέψει την μπάλα. Ανδρεόπουλος. Αλλάξει αριστερά για τον Ρούση. Αρχηγό της ομάδας υγείας. Ανδρεόπουλος Ρούσης. Ανδρεόπουλος Ρούσης παίζουν το 1-2. Αλλά κοντράρι. Κερδίζει ο Γιανακόπουλος και προσπαθούν να βγουν στην κόντρα επέκτης της Ηλίας με τον Παναγόπουλο. Ταλακούρας, Ανδρεόπουλος, κοντράρι στον Σοφιανόπουλο. Πλάγιο για τους γήπεδους. Τίνος. Κόψουν οι παίχτες της Ηλίας με τον Αγγελόπουλο. Τώρα Παναγόπουλος. Στο Γιάννης, ο ένας από τους δύο αμυντικούς κάθα της ομάδας της Ελλάδας. Λάθος η προσπάθεια για να βρει τον Ρούση. Καλακούρας με τη μία για τον, για τον Ρούση. Αγγελόπουλος. Λαγώσει προς την παλιά, κόψουν με τον Σοφιανόπουλο και τον Λούρπα. Λαγώσει. Γιαννιώτης. Παλιά για τον Τσιάντι. Δεν θα μπορέσει να τη συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιον out για τους φιλοξενούμενους για την ομάδα της Ηλίας με τον Αριστόπουλο φύλακα τον Λούρπα. Λαγώσει. Τσιαντής θα το μακρύνουν όπως όπως με τον Κίτσι. Ανδρεόπουλος, Καραβάτας και Μπινιώρης. Σοφιανόπουλος. Αγγελόπουλος και Σοφιανόπουλος αλλάζουν για τον αριστερό πισωφύλακα, τον Λούρπα. Παλιά στην αδύνατη πλευρά. Είναι άμυνα της πρόσφασης εντολογραφίας. Όμως σηκώνεται το σημειάκι, υπάρχει offside. Διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ομάδας της Ηλίας. Κάποιες παρατηρήσεις από τον διαιτητή της σημερινής αναμέτρησης, τον κύριο Καλιακάτσο. Της Football League 2. Το παιχνίδι ξεκίνησε αλλά δεν υπάρχει συνέχεια καθώς ο διαιτητής είναι και στον πάγκο. Εντάξει, εντάξει τώρα, πήγαινε θέση. Έβδομο λεπτό, 0-0, Ετωλοκανανία Ηλία. Ας το, εντάξει, παίζουμε τώρα. Στο ντέρμπι, το μήλο, του Ιστιακού Πρωταθλήματος. Η Ηλία είναι στην πρώτη θέση με 13 βαθμούς, ακολουθεί με 2 λιγότερους η ομάδα της Ετωλοκανανίας. Ομάδες οι οποίες προέρχονται από νίκη, η ομάδα της Ετωλοκανανίας κέρδισε στην Κεφαλονία 1-4. Δούμε αυτή την επιτυχή προσπάθεια για τους υπερδόχους με τον Τσιαντή από δεξιά. Τσιαντής πιο δεξιά για τον Λαγό, δεν είναι καλή η παλιά του. Έχει γυρίσει εκεί για να βοηθήσει την άμυνα ο Μπινιώρης της Θίελας. Πύργου, άφησε την μπάλα να φύγει εκτός τελικής γραμμής out. Σας λέγαμε λοιπόν ότι η ομάδα της Ετωλοκανανίας κέρδισε στην Κεφαλονιά 4-1 στους πέντες πάντα, ενώ η Ηλία κέρδισε στον Πύργο την Αχαία 2-0. 3 βαθμούς για την Ηλία, 11 για την Ετωλοκανανία που έχει 3 νίκες και 2 σκορές, δεν έχει τυχθεί
ακόμα στο πρωτάθλημα 14 υπέρ 5 κατά τα θέματα για τους γηπεδούχους. Στην παλιά τώρα έχασε προς το τερματοφύλακας ο Προβίδας, ο Δημήτρης Προβίδας, με δεύτερη προσπάθεια μάζεψε την μπάλα μπροστά από τον κίνδυνο που λεγόταν Νικολακόπουλος. Όπως ο οποίος παίζει στους Αργοναύτες, τον Πύρ, η ομάδα της Ηλίας έχει αρκετούς παίκτες από αυτή την ομάδα. Ανδρεόπουλος, Γιανακόπουλος και τώρα Σοφιανόπουλος. Καβαλάρης, ένας εκεί από τον Αγγελόπουλο, πλάγιο για τους Ετελακαβαλάρης. Με τον αριστερό πισωφύλακα τον Θανάση Ντίνο. Πέμπτη συμμετοχή στο φετινό πρωταυτό περιφερειακό πρωτάθλημα. Ένα κατούνια! Ένα νέο πλάγιο να δούμε τους για την ίδιο παίχτη, ο Θανάση Ντίνο. Ανδρεόπουλος. Γιανακόπουλος από μακρύνει, όπως όπως. Παραβάτας που κατεβάζει όμορφα την μπάλα, όπως είναι η παλιά. Θα κόψουν οι αμυντικοί. Χριστογιάννης για τον Ανδρεόπουλο. Βγήκε ο Αργυρόπουλος. Έκοψε Τσιαντίσκη στη διχοτόμη του γηπέδου. Σοφιανόπουλος για τον Λούρμπα. Αυτός πιο αριστερά για τον Πινιόρη. Καραβάτας. Φεύγει έναν αντιπαλό του. Βόβο Ντελακούρας Λαγός. Τσιαντίς. Κάρατε από τον Λούρμπα. Κερδίζει την μπάλα. Πινιόρης για την Ηλία από αριστερά. Πινιόρης για τον Καραβάτα. Καραβάτα η πάσα θα διώξει ο Γιαννιώτης. Το σούτ από έξω από την άλλη βαχή. Αλλά μετά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Δημήτρη Προβίδα. 0-0 παραμένει στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο νησιακό γήπεδο. Θόδωρος Πασιόπουλος της Ετώλα Καραγίας, το μεσολόγιο, παιχνίδι ανάμεσα στην Ετώλα Καραγία και την Ηλία. Καμιά φάση, όπως βλέπετε εσείς μπροστά από τις δύο εστίες μέχρι τώρα. Ο Προβίδας θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα του έκανε ο Σοφιανόπουλος πάνω στον Χρήστο Γιάννη. Ο ίδιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Λαγός. Χριστογιάννης για τον Τσιατή. Ελένχει ο Λούρμπας. Ποιος κερδίζει και ένα πλάγιο για την ομάδα του. Από τον Καραβάτα η μπάλα πάγιο νότ για τους ετωλοκανάνες με εκτελεστή τον Παναγιώτη Λαγό. Αργυρόπουλος. Με την παλιά δεν θα περάσει, Ρούσης. Λάθος. Γιανακόπουλος. Καραβάτας για τον Παναγόπουλο από δεξιά. Έχει και τον Μαρκάριο Ρούσης. Θα βγάλει την πυρό στην παλιά. Ελέγχει και ο Γιαννιώτης, ο αρχηγός της Ετωλοκαρανίας. Δημήτρης Γιαννιώτης από τις Ελπίδες Αγρινίου. Σηκώνει το σημαίκι σε αυτή την φάση που υπάρχει offside ο Νικολακόπουλος. Ο σέντερφορ της Ηλίας αγωνίζεται στους Αργοναύτες. Καβαλάρης. Ντίνος. Καλακούρας. Φύγει έναν αντιπαλό του. Θα αλλάξει παιχνίδι δεξιά για τον Λαγό. Ρούσης. Κάρατε από τον Γιανακόπουλο, γυρίζει στον Καλακούρα. Αυτός με τη μία βρήκε τον επιθετικό της ομάδας, τον Γεωργούσα. Ο κύριος Γεωργούσης κερδίσει ένα πλάγιο νότ. Θα εκτελέσει ο Θανάσης Ντίνος.
ανάμεση από τον Γιαννακόπουλο, το δεξιό στο φύλακα της ομάδας της Ιγλίας. Φέρει ο σκέντρος για τους εντολογαίνες σε ένα κόρνερ, το πρώτο σπίτι στο σωστό παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο 13ο λεπτό. Ο Νταλακούρας θα αναλάβει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, το πρώτο. Στο πρώτο δεκάρι θα βγει ο αρχηγός εκεί ο Γκίτσης στα απομακρύνει. Σε πλάγιο να. Γκίτσης. Απομακρύνει. Παλιά είναι για τον Νικολακόπουλο. Φεύγει γρήγορα από δεξιά. Έρχεται το μαρκάρι ο Ντίνος. Θα βγάλει τη σέντρα. Απομακρύνει ο Λαγός. Σε ένα χώρο που κινείται παίκτης της ομάδας της Ιγλίας, πιο συγκεκριμένα ο Παναγόπουλος, ο οποίος θα δοκιμάσει να σουτ μακρινό, αλλά δεν θα είναι σε θέση τον Δημήτρη Προβίδα, τον goalkeeper της Ετωλού Καρνανίας. Τον Παναγόπουλο. Ανδρεόπουλος για τον Αρούση. Πόδια, πόδια παίξε κάτω, πόδια. Νέο πλάγιο να. 15 λεπτά στο παιχνίδι για το Λακανανία Ηλία 0-0. 7η αγωνιστική για το περιφερειακό πρωτάθλημα στους Σαπέδες. Λουκίες 99-2000. Ο Γιαννακόπουλος από την Αθήνα θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο νότ. Σοφιανόπουλος θα δοκιμάσει το πόδι σου μακριά από την αιστεία του goalkeeper της Ετωλοκρανίας. Ο Σοφιανόπουλος, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα του Πάου Βάρδας. Προβίδας. Παναγόπουλος. Χριστογιάννης. Λαγός. Λοιπόν θα εκτελέσει το πλάγιο νότ. Μπινιόρης. Δεν υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι μας. Θα ξεκινήσει με ένα πλάγιο νότ, με ένα φάουλ. Τελεί ο Λαγός. Ανδρεόπουλος. Ανδρεόπουλος. 5 συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα της νικητές και ένα γκολ. Έχει το κουσουλίου στη συνεφτά του. Βούσης. Τώρα θα αφήσει ο Γιώργος Βούσης. Λέξει όμως ο Γκίτσης. Για την Λάρης. Λάθος. Δεν θα προλάβει ο Βούσης. Και η Ιλία θα κερδίσει ένα απόλυο με εκτελεστή τον Γιαννακόπουλο. Καραβάτας, Καβαλάρης, Ντίνος. Μπάλα θα κοντράρει στον Παναγόπουλο και θα φύγει εκτός. Και από τον Ανδρεόπουλο φάουλ. Φάουλ.
Ο Μπινιόρης από την Θήλα Πύργου θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Πολλοί κόσμος μπροστά από την αιστεία του Κροπίδα. Θα διώξει ο Νταλακούρας. Αλλά δεν απομακρύνεται από τη μεγάλη προχή εκεί της Τολοκαρδινίας. Θα επαναφέρει ο Παναγόπουλος, αλλά έχει σηκωθεί το Σινάκι. Έχει περάσει πάρα εκτός τελικής γραμμής. Με το 8 λεπτά στο παιχνίδι, χωρίς σκορ. Με το Τολοκαρδινίας και η Ήλια. Τίνος. Γιατί είναι το Τολοκαρδινίας. Προστινή παλιά για τον Ρώσο. Λάγιον out για την Ήλια. Γιανακόπουλος. Τώρα να δείτε δεν είπαμε στο κοντρόλ. Ρούσης. Για τον Γεωργούση. Παρέμβασε και από τον Αγγελόπουλο. Λαγός. Χριστογιάννης. Προστινή παλιά για τον Τσιάντη. Πιο γρήγορα εκεί θα καλύψει και θα κερδίσει την μπάλα ο Αριστόδης ο Κουσάρακας, ο Λούρπας. Ο Λαδάς θα επαναφέρει την μπάλα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Και ο Λαδάς παίζει στους αργοναύτες πύργου. Τσιαντής. Θα πέσει κάτω εκεί ο Μπινιόρης. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Που θα εκτελέσει ο αρχηγός της ομάδος, ο Γκίτσης. Στέφανος Γκίτσης, ο σκεφτός αγωνίστης στους αργοναύτες πύργου. Οι αργοναύτες κατά κόλλο, όπως λέγεται η ομάδα. Ας το κοπικό πρωτάθλημα της Ηλίας. Εκτελέστηκε, αλλά δεν βρήκε τον συμπαίκτη του και τον Λούρπα. Παναφία εκτός τελικής γραμμής. Out. 20 λεπτά στο παιχνίδι μας, 0-0 πάντα εδώ στο Θόδωρος Πασχόπουλος, στο ενωσιακό γήπεδο της Τολοκαρδινίας, της έψη Τολοκαρδινίας. Ροβίδας. Γεωργούσης με τα κουνάκι προσπάθησε να περάσει τον Γκίτση. Γκίτσης, αλλά κοντράρει τον Ανδρεόπουλο και φεύγει πλάγιον για την Ηλία. Εκτελεστεί τον Γιανακόπουλο. Ρούσης. Γιανακόπουλος. Αγγελόπουλος. Χριστογιάννης θα αποφύγει έναν αντιπαλό του. Γιανακούρας. Πιο αριστερά για τον Ρούσιν. Προς πίσω στον Αντίνο. Ρούσιν φεύγει όμορφα έναν αντιπαλό του. Ανδρεόπουλος. Γιανακούρας. Δίνος. Κοντράρει στον Παναγόπουλο και θα φύγει πλάγιον out για τους Βιντελούπους. Μέχρι στιγμής έχουν κερδίσει την κεφαλαιονία 6-1 και 4-1. Ήρθαν ισοπάλοι στην Ηλία στον πύργο με τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου γύρου 2-2. Κέρδισαν εδώ στο Θόδωρος Πασχόπουλος στην Αχαία 1-0. Και ήρθαν ισοπάλοι στη Ζάκυνθο 1-1. Την άλλη πλευρά η... Θα δούμε. Αφορά τώρα της μπάλας από την πλευρά της Τολοκαρδινίας και από τον τερματοφύλακα του Δημήτρη Κοροβίδη. Είναι ένα εκπομπή που έχει πετύχει 14 γκολ. Έχουν σημειώσει ο Ζαχαρίας ο Χριστογιάννης 3, 2 γκολ ο Θανάσης ο Τσιαντής, 4 γκολ ο Ρούσης, 2 γκολ ο Γεωργούσης και 1 ο Ανδρόπουλος. Και 4 γκολ που πέτυχαν οι παίκτες της Τολοκαρδινίας που έχουν στο Λαγός. Τσιαντής. Κάνεται εκεί από τον Λούρπα. Στο Γιάννης, Ανδρεόπουλος. Όπως η μπροστινή παλιά για τον Ρούση. Ρούσης τώρα μέσα στην μεγάλη τουρκή θα πλασάρει. Μπορεί να βρει στο δοκάρι. Θα θέλουν να απομακρύνουν οι παίκτες της Ηλίας. Με γροθιές θα διώξει εκεί ο Λαδάς.
και θα πιο μακριά ο Παναγόπουλος. Η φάση αυτή στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης με την ομάδα της Ετωλοκαρανιάς να έχει αυτό το δοκάρι. Με τον Παναγιώτη Ρούσο, που είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Ετωλοκαρανιάς με 4 γκολ σε 5 συμμετοχές. Ρούσης. Σοφιανόπουλος, Δαλακούρας, Παναγόπουλος αποφεύγει έναν αντιπαλό του, πάντα Παναγόπουλος, αλλά κοντράρει στα πόδια του Καβαλάρα και φεύγει πλάγιο ναό. Δίνος, προς την παλιά για τον Γεωργούση. Πιο γρήγορος εκεί ο Αργυρόπουλος θα γυρίσει πίσω στον Αλαδά και αυτά στον αρχηγό τον Γκίτσι. Έφυγε έναν αντιπαλό του, όχι όμως και τον Τσιαντί που έκλεψε. Νέο λάθος από τους παίκτες της Ετωλοκαρανιάς και στην κόντρα οι παίκτες της Ηλίας με τον Παναγόπουλο που από δεξιά συγκλίνει προς τον κεντρικό άξονα. Πάντα Παναγόπουλος αφήσει για τον επιθετικό του και τον Νικολακόπουλο. Μπάρα θα κοντράρει πάνω στον Καβαλάρη. Έχουμε το πρώτο κόρεν για την Ηλία. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο ενωσιακό γήπεδο Θόδωρος Πασιόπουλος, Ετωλοκαρανία Ηλία για τους παίδες 0-0. Στον αγωνιστικό χώρο πεσμένος είναι ο Τσιαντής, αιτία για αυτή την διακοπή στο παιχνίδι μας. Θυμίζουμε για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, το 23ο λεπτό η Ετωλοκαρανιά βρέθηκε κοντά στο πετύχει όταν ο Ρούσος μπήκε μέσα στην περιοχή. Πρόλαβε την έξοδο του Λαγάκη, γκολκίπερ της Ηλίας, πλάσερε, αλλά βρήκε στο δοκάρι και μετά από μάκρυν η αμυντική. Εκτός αγωνιστικού χώρου βρίσκεται ο Τσιαντής. Ο Θανάσης Τσιαντής. Θα δούμε αν θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Μπάλα πέρασε. Το κόρνερ αυτό που εκτέλεσε από δεξιά ο Μπινιόρης. Λόκαρο Προβίδας. Κάνει και γρήγορα τα ελεύθερα βολέ. Γεωργούσης εδώ, Γεωργούσης. Να κόψει ο Γιάννα Κόπλος σε πλάγιο ναό. Ο Λαγός θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο, ναι, γιατί είναι το Λακαρανιά, Χριστογιάννης. Θα υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Νίκος Παλάτζας, ο τεχνικός της ομάδας της Ετωλοκαρανιάς στους πέντες, έχει σηκώσει τον Φυτόπουλο. Όσο έχουμε μάλλον την πρώτη αναγκαστική αλλαγή, καθώς φαίνεται ο Θανάσης Τσιαντής με 6 συμμετοχές. Έχει παίξει όλα τα παιχνίδια φέτος της διετής, με τη Λοκαρνιάς και 2 γκολ. Πρόκειται από τον Πανετολικό, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Και η ομάδα της Ηλίας είναι στην επίθεση. Με τον Παναγόπουλο, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ, θα κάνει και το σουτ. Θα μπλοκάρει όμως ο γκολκίπερ της Ετωλοκαρανιάς ο Προβλάς. Δεν υπάρχει συνέχεια στην φάση. Δίνος Γούσης, ο οποίος το 23 έχει το δοκάρι για την ομάδα της Ετωλοκαρανιάς. Γεωργούσης, Ανδρεόπουλος. Κόψει ο Γκίτσης, δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση, υπάρχει φάουλ που έκανε ο Γιαννακόπουλος πάνω στον επιθετικό της ομάδας. Ο Νταλακούρας θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Καβαλάρης. Δίνος. Καβαλάρης. Πλάγιο ναό για την Ετωλοκαρανιά. Ο Τσιαντής μπήκε στον αγωνιστικό χώρο.
Φυτόπουλος βέβαια προθερμαίνεται. Περιμένει ο τεχνικός της ομάδας ο της Λοκαρνιάς να δει αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Και για το Λοκαρνιά κερδίζει το δεύτερο κόρνερ. Το 28 λεπτό της αναμέτρησης με εκτελεστή τον Νταλακούρα. Δημήτρης Νταλακούρας από αριστερά. Εκτελεί ο Νταλακούρας. Περάσει, θα διώξουν με τον Καραβατά. Το σούτ από τον Τσιαντή, Λαγός. Καβαλάρης. Αλλά θα περάσει. Ο αρχηγός θα πλασάρει. Δεν υπάρχει συνέχεια εκεί. Σε δέση offside. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Γκίτσες. Ρώσεις. Μαρκάρεται από τον Γιανακόπουλο. Πάντα Ρώσεις. Συγκλίνει. Λάθος η πάσα για τον Γιανακόπουλο. Θα βγει από την άμυνα εκεί ο Σοφιανόπουλος. Θα κερδίσει και το φάουλ. Ο Στέφανος Γκίτσης θα εκτελέσει. Τσιαντής, Λαγός, μαρκάρεται από τον Πινιόρη. Λούρμπας και τώρα Γιαννιώτης. Λαγός. Λούρμπας για τον Καραβατά. Δεξιά για τον Παναγόπουλο. Μπάλα εκτός πλάγιας γραμμής, πλάγιο νάουτ για την Ατολό Κανάνια. Τώρα θα έχουμε την αλλαγή. Θα βγει από το παιχνίδι στο 30 ο Θανάσης Τσιαντής και θα μπει ο Φυτόπουλος. Αναγκαστική αυτή η αλλαγή για τον τεχνικό της ομάδας της Ατολό Κανάνιας, τον Νίκο Παλάτζα. Δημήτρης Φυτόπουλος, ο οποίος μπαίνει στον ανοιχτό χώρο και αγωνίζεται τα χρώματα των ελπίδων αδελφών. Θα πάρει θέση δεξιά εκεί του Τσιαντή. Γιανακόπουλος για την Ηλία. Παναγόπουλος. Γιανακόπουλος θα γεμίσει. Βγάλει τη σέντρα. Στεφανόπουλος το σουτ. Μάλλον θα περάσει από τον Αμπινιόρη. Εκτός τελικής γραμμής. 31 λεπτά εδώ στο ενωσιακό γήπεδο Χάρος Πασκόπουλος της Ατολοκαρανίας. 0-0 Ατολοκαρανία Ηλία. 7η αγωνιστική για το πρωτάθλημα μεικτών ομάδων στους Πέδες. Με την Ατολοκαρανία στο 23ο λεπτό να έχει δοκάρι με τον Ρούση. Ο Δίδας. Παναγόπουλος. Καβαλάρης. Καραβατάς. Γιαννιώτης ο αρχηγός. Μαρκάρεται εκεί από τον Νικολακόπουλο. Κάτω από την πίεση του επιθετικού της ομάδας της Ηλίας χρειάζεται να βγάλει την μπάλα. Πλάγια. Με εκτελεστή τον Λούρμπα. Λέντα Γαστούνης. Χριστογιάννης για το Φυτόπουλο. Χριστογιάννης και πάει για το Φυτόπουλο λάθος. Αγγελόπουλος προφεύγει έναν αντιπαλό του, θα κάνει και το σουτ. Καλό, δεν ανησυχεί όμως τον goalkeeper της ομάδας της Πολωνίας, τον Δημήτρη Προβίδα. Τα χέρια αυτός τροφοδοτεί τον Λαγό. Ούρπας, Αγγελόπουλος και Καραβατάς. Προσταλεί παλιά για τον Νίκο Λακόπουλο.
μέσα αυτό στην κεφαλιά, αλλά εκεί που κινείται μόνο ο goalkeeper της Ατολοκαλαδίας. Αγγελόπουλος. Ένα γέμισμα. Γιαννιώτης. Για την Ατολοκαλανία. Στενή παλιά για τον Φυτόπουλο, ο οποίος δεν θα μπορέσει να τη συγκρατήσει εντός από τον χώρο. Βλέπουμε στην εκτέλεση για τον Καραβατά. Υπάρχει φάλος 27. Ψηλά το πόδι του εκεί, ο μεσοεπιθετικός της ομάδας της Ηλίας, ο οποίος αγωνίζεται και αυτός στους Αργοναύτες. Καβαλάρης, Ανδρεόπουλος, μαρκάρεται από τον Αγγελόπουλο, πάντα Ανδρεόπουλος. Αλλάξει η παιχνίδι, Ρούσης για την Ατολοκρανία, Ρούσης πάντα. Νταλακούρας. Κλείνεται, αποφύγει ένα αντιπαλό του. Πάντα Νταλακούρας, Ρούσης. Πάντα Ρούσης. Θα βγάλει αριστερά για τον Αντίνο, που προωθείται σε αυτή τη φάση. Θα βγάλει και τη σέντρα. Ελέγχει εκεί ο Λούρμπας και απομακρύνει. Γιαννιώτης, μία, για τον Αλαγό. Πώς αποφεύγει ένα αντιπαλό του. Πάντα Αλαγός. Η κάθετη πάσα για τον Φυτόπουλο θα βγει γρήγορα από την άμυνα του Κίτσης, θα απομακρύνει. Και στην κόντρα η Ηλία. Καβαλάρης, Ντίνος απομακρύνει για την Ατολοκαναία. Ρούσης και φάουλ από τον Γιαννακόπουλο. Ποιος χρησιμοποιεί τα χέρια σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Ανδρεόπουλος, ο οποίος εκτελεί γρήγορα και βιαστικά. Λούρμπας. Κάτω από το Φυτόπουλο κερδίζει ο μικρός εκεί της Ατολοκανανίας. Νταλακούρας με τη μία για τον Λαγό. Φυτόπουλος και Λαγός προσπάθησε να παίξουν τον δύο. Η παρέμβαση εκεί από τον Μπιλιόρη. Καραβατάς. Αλλαγή παιχνιδιού στην αδύνατη πλευρά εκεί της άμυνας της Ατολοκανανίας. Παναγόπουλος. Παναγόπουλος θα γεμίσει. Καβαλάρης, Ρούσης. Επιμένου παίκτης της Ηλίας. Με τον Νικολακόπουλο, τον Καβαλάρη και τον Γιαννιώτη. Δεν απομακρύνει την μπάλα και από το χώρο της άμυνας της Ατολοκρανίας. Κάνει το σούτ. Έχουμε τον Νικολακόπουλο να σηκώνει το σημαίακι ο δεύτερος βοηθός, ο Γιώργος Άρας. Ντίνος. Παπαγιοριού, ο ένας ο πρώτος βοηθός και ο δεύτερος είναι διευθυντές Football League Β' Αθηνικής, παλιά. Χριστογιάννης και τώρα Μπιλιόρης. Ντίνος. Νταλακούρας. Χριστογιάννης. Λαγός. Μαρκάρεται από τον Αμπιλιόρη. Φυτόπουλος παίζει γρήγορα εκεί. Είναι το 1-2 για τον Ανδρεόπουλο. Παρέμβαση από τον Αγγελόπουλο. Φέρει κέρδος για τους γηπεδούχους. Ένα πλάγιο να του. Αναβαίνει να το εκτελέσει ο Λαγός. Δεξιός ο πιστοφύλακας. Είστε με τα χρώματα του Πανετολικού. Γεωργούσης. Καλακούρας. Και αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Ντίνο. Ντίνος παρέμβασε από τον Παναγόπουλο. Έκλεψε αλλά υπάρχει φάουλ. Ο Νταλακούρας θα εκτελέσει. Γιος του πρώην άσο του Πανετολικού, του Ναυπακτιακού, της Αρχικής Ένωσης Μεσολογγίου, τώρα προπονητή στην ομάδα νέων K20 του Πανετολικού. Δημήτρης Νταλακούρας αυτή την εκτέλεση στην καρδιά της άμυνας, εκεί ο πανίψιλος ο Γκίτσης, ο αργός της Αρχικής, θα διώξει. Νταλακούρας θα δοκιμάσει το πόδι του, είναι καλό το σούτ. Δεν ανησυχεί τον goalkeeper της Ηλίας, τον Λαβά, τον Γιώργο Λαβά, ο οποίος φοράει τα χρώματα του Αργοναύτη κατά κόλ. Ο πρώτος βοηθός από Παγιοργίου σήκωσε το σημειάκι και έδειξε στον διαιτητή της αναμέτρησης ότι ο goalkeeper
όπου και εκτός περιοχής. Εκτέλεση, έχουμε έμεσο. Εγώ συγκυρώνουμε τα 38 λεπτά στο παιχνίδι μας. Ετωλοκαμένια Ηλία, 7η αγωνιστή για το Περιφερειακό Πρωτάθλημα στους Πέδες, πάντα στο 0-0. Με την Ετωλοκαμένια να έχει δοκάρει στο 23 με τον Ρούση. Και τώρα ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους με ένα φάουλ έμεσο. Ακριβώς εκεί στην γραμμή της μεγάλης περιοχής, όπως βλέπετε κι εσείς, ακριβώς απέναντι φάτσα από τα goalpost του Λαδά, του goalkeeper της ομάδας της Ηλίας. Πάνω στην μπάλα η Ανδρεόπουλος Ρούσης, το πιο έξω ο Φυτόπουλος, να δούμε, ο Νταλακούρας πάνω στην μπάλα, ο Ανδρεόπουλος παίρνει λίρα μέτρα φόρα. Κοντά και ο Γιαννιώτης σε μια κομπίνα ίσως εκεί των παικτών της ομάδας της Ετωλοκαμένιας. Συμπληρώσαμε 38 λεπτά στην αναμέτρηση. Πολυπρόσωπο, όπως βλέπετε εσείς, στο τείχος από την Ηλία. Ο Νταλακούρας στην μπάλα θα πατήσει για τον Ανδρεόπουλο, θα σουτάρει μπάλα, θα κοντράρει πάνω στο τείχος. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Ο Νταλακούρας τώρα θα απομακρύνει ο Στεφανόπουλος για την ομάδα, ο Σοφιανόπουλος για την ομάδα της Ηλίας. Έτσι θα περάσει αυτή η φάση μπροστά από, από την αιστεία της ομάδος της Ηλίας, χωρίς να δημιουργηθεί κάτι για τους γηπεδούχους. Λούρμπας, θα κλέψει ο Φυτόπουλος που είναι δραστήριος σε αυτά τα λεπτά. Συμμετέχει στο παιχνίδι καθώς είναι η πρώτη αλλαγή του Νίκου Παλάτζα. Οι παιδόχοι θα κερδίσουν ένα φάουλ με τον Ανδρεόπουλο από το εκτέλεια. Φοράει τη φανέλα των νέων της Ναυπάκτου. Ανδρεόπουλος λοιπόν, με ένα γκολ στο φετινό πρωτάθλημα και 5 συμμετοχές με τη φανέλα της Ατολοκανανίας. Πάντα στο φετινό πρωτάθλημα. Ανδρεόπουλος θα εκτελέσει. Απομακρύνει ο Αγγελόπουλος. Νταλακούρας. Καλύπτει την μπάλα, Φυτόπουλος θα κλέψει όμως ο αριστερός οπισθοφύλακας ο Λούμπας και θα ανοίξει για τον Καραβατά. Για τον Νικολακόπουλο. Νικολακόπουλος από αριστερά. Τρέχει να τον μαρκάρει ο Λαγός. Πάντα Νικολακόπουλος. Νικολακόπουλος θα βγάλει τη σέντρα. Θα απομακρύνει σε κόρνερ ο Δήμος. Δεύτερο κόρνερ, τρίτο κόρνερ για την ομάδα της Ηλίας. Η Ετωλοκαμένια έχει κερδίσει 2. Στο παιχνίδι 40 λεπτά. Πάντα χωρίς σκορ εδώ στο ενωσιακό γήπεδο Θόδωρος Πασιόπουλος της Ατολοκρανίας. Ο αρχηγός ο Στέφανος Ζεογκίτσης, αυτός που θα αναλάβει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Κίτσης τώρα θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι και που κινείται ο Καραβατάς. Τέλος, τελευταίο σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου που στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια. Σκορ πρώτου ημιχρόνου 0-0. Φίλοι και φίλες του ποδοσφαίρου, γεια σας και πάλι εδώ από το ενωσιακό κύριο της Ευρωπαϊκής Πασιόπουλος. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, όπως είπατε, η ομάδα της Πανίας στον χώρο. Θυμίζω, όσους ήταν τώρα στην παρέα μας, ότι το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς σκορ, 0-0, με μια μοναδική καλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους, το δοκάρι στο 24ο λεπτό του Ρούση. Χωρίς καμία αλλαγή στις 11 των δύο ομάδων. Έτσι, επί την ευκαιρία, καθώς τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι, θα συγκρώσουμε τις 11 των δύο ομάδων. Έχουμε τώρα το πρώτο σφύριγμα του δευτέρου ημιχρόνου από το αρτινό ρέφερι του κύριου Καλιακάτσο. Η Ετωλοκρανία με προπονητή τον Νίκο Παλάντζα αγωνίζεται με τους Προβίδα κατά από τα κολπός και τους Λαγό, Ντίνο, Γιαννιώτη, Καβαλάρη, Ταρακούρα, Φυτόπουλο, ο οποίος από τα μέσα του δεύτερου του πρώτου χρόνου εκτά τη θέση του Ξεδίκη Χριστογιάννης και ο Ρούσης, Ανδρεόπουλος και Ρούσης, οι 11 εκλεκτοί σε αυτό το δεύτερο χρόνο του Νίκο Παλάντζα, του τεχνικού της ομάδος της Ετωλοκρανίας από την άλλη πλευρά, ο προπονητής της ομάδας της Ψεπιλίας, ο Αντώνης Χρυσανθακόπουλος, έχει παρατάξει κάτω από τον κολπό του Γιώργο Λαδά και οι υπόλοιποι συμπληρώνουν την δεκάδα
Η Γιανακόπουλος, Λούρμπας, Αργυρόπουλος, Μέτσης, Οφιανόπουλος, Αγγελόπουλος, Παναγόπουλος, Νικολακόπουλος, Καραβατάς και Μπινιόρης. Διαιτητής της αναμέτρησης ο κύριος Κάλια Κάτσος με βοηθούς τους Πάπα Γεωργίου και Γεωργάρα από, τον, από την ΕΠΣ Άρτας. Ο Παναγόπουλος τώρα για την ομάδα της Ηλίας, όπου φεύγει ταχύτατα στην κόντρα για τον Νικολακόπουλο. Νικολακόπουλος τώρα για τον Καραβατά, αριστερά για τον Μπινιόρη. Μπινιόρης και πάλι για τον Νικολακόπουλο. Νικολακόπουλος μέχρι την εκτοχή γυρίζει την μπάλα. Μπάλα θα περάσει, θα φτάσει στον Παναγόπουλο. Παναγόπουλος το σούτ, η μεγάλη ευκαιρία για τους παίχτες της Ηλίας σε αυτή την φάση του παιχνιδιού, στο πρώτο λεπτό της επανάληψης, καθώς ο Παναγόπουλος μετά από λάθος της άμυνας της Ετωλοδένης βρέθηκε αφύλακτος από δεξιά, έκανε το σουτ, ανάγκασε τον goalkeeper της ομάδας της Ετωλοδένης, τον Δημήτρη Προβίδα, να κάνει μια εντυπωσιακή απόκρουση και να μείνει το 0-0 σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Πρώτη φάση του δεύτερου μηχρόνου, πρώτη ευκαιρία για την Ηλία στο παιχνίδι. 41ο λεπτό, αν προτιμάτε, του παιχνιδιού. Καραβατάς. Παναγόπουλος για την ομάδα του Πύργου, για τη Σιλιά. Λούρμπας. Φεύγει τον Αφιτόπουλο, πάντα Λούρμπας. Για τον Μπινιόρη. Μπινιόρης, η μπροστινή παλιά για τον Νικολακόπουλο. Ανδρεόπουλος. Γιαννιώτης. Σοφιανόπουλος. Αγγελόπουλος για την Ηλία πάντα. Οτιμένη. Για τον Μπινιόρη. Θα κλέψει εκεί ο Λαγός. Θα γυρίσει πίσω στον goalkeeper τον Προβίδα και αυτός θα διώξει σε fly out. Στον Γεωργούση, τον Σπύρο Γεωργούση, τρίτη φετινή συμμετοχή με τα χρώματα της Ετωλοκαμίας, της Πέδων, έχει πετύχει και δύο γκολ. Πάλι που θα εκτελέσει. Στο Γιάννης. Τέλεσε ο Καβαλάρης για τον Χριστογιάννη. Λαγός Χριστογιάννης, η μπροστινή παλιά για τον Φιτόπουλο. Αυτή στο 2000. Μικρός. Καραβατάς. Θα κόψει ο Χριστογιάννης. Σοφιανόπουλος. Μαρκάρεται και πολλοί παίκτες, αποφεύγει πολύ όμορφα και δύο και τρεις παίκτες. Νταλακούρας θα κλέψει. Πάντα Νταλακούρας. Προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Παλιά μου για τον Ρούση. Ελέγχει ο Γκίτσης. Λαδάς θα διώξει. Σε ένα χώρο που κινείται ο Μπινιόρης. Παίρνεται από τον Λαγό. Γυρίσει για τον Ρωστερό που σε φλέκα τον Λούρμπα. Χριστογιάννης. Λάθη τηλεφώνου στο χώρο του κέντρου. Και από τις δύο ομάδες. Ανδρεόπουλος. Supply and out για την ομάδα της Ηλίας. Φιτόπουλος. Χριστογιάννης για τον Ανδρέπουλο. Αγγελόπουλος. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Παναγόπουλο. Θα κόψει εκεί ο Καντίνος. Στην παλιά εκεί που κινείται μόνο ο αρχηγός της ομάδας της Ηλίας, ο Γκίτσης. Γιανακόπουλος. Κόψε ο Καβαλάρης. Καραβατάς. Γκίτσης θα απομακρύνει όπως όπως. Γιαννιώτης. Λαγός. Χριστογιάννης. Πάντα Χριστογιάννης. Γεωργούσης. Προσπάθησε να βρει τον Χριστογιάννη. Η παρέμβαση και από τον Αγγελόπουλο. Πλάγιο για την Ετωλοκαρανία με εκτελεστή τον Ντίνο. Θανάσης Ντίνος.
εκτέλεση. Ψάχνει να βρει τον Ανδρεόπουλο. Το σούτ από τον Χριστογιάννη, την μπάλα στα δίχτυα από τον Γεωργούση. Το γκολ για την ομάδα της Ετωλακαρονίας στο 5ο λεπτό της επανάληψης, το 45 του αγώνα που προτιμάτε. Εδώ ο Σπύρος Γεωργούς έρχεται στην εξέδρα του Ενωσιακού Γηπέδου για να πανηγυρίσει με τους δικούς του και με τους παίκτες του. Τώρα το γκολ αυτό βάζει μπροστά την ομάδα της Ετωλακαρονίας στο 45 του αγώνα. Η προσπάθεια από τον επιθετικό της ομάδας της Ετωλακαρονίας που εισελήφθηκε έξω μια και έκανε το σούτ στην αριστερή γωνία του Λαδά που δεν μπόρεσε να δράσει έτσι. Ετωλακαρονία, τελεία για το πρωτάθλημα των ετών στους οπέδες, 1-0 με τον γκολ στο 45 του παιχνιδιού από τον Σπύρο Γεωργούση που με αυτό το γκολ φτάνει τα 3 στο φετινό πρωτάθλημα των ετών στους οπέδες. Λαδάς. Χριστογιάννης. Κίτσες για την ομάδα της Ηλίας. Δεξιά για τον Παναγόπουλο. Κίτσες, ο οποίος προθέτει σε αυτή τη φάση το αγώνα. Φιτόπουλος, θα κλέψουν οι Ετωλακαρονίας. Λούρμπας για τον Σοφιανόπουλο και Αγγελόπουλος. Προστινή παλιά για να βρει τον Νικολακόπουλο. Κόψει εκεί ο Ντίνος. Νταλακούρας με τη μία, πάλι για τον Ντίνο. Ποιος προωθείται. Ανδελόπουλος με τη μία θα βρει αριστερά τον Γεωργούση. Το σκόρερ του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Θα γεμίσει αυτός, θα διώξει ο Αργυρόπουλος. Μένουν οι παίκτες Ετωλακαρονίας με τον Νταλακούρα. Νταλακούρας και Γεωργούσης προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Απομακρύνει εκεί ο Γιανακόπουλος. Καβαλάρες προς το Γιάννης. Η αλλαγή του παιχνιδιού δεξιά για τον Λαγό. Πάρ' τον επάνω γρήγορα. Έτσι, μπράβο. Λούρμπας. Καραβατάς. Καραβατάς αποφύγει τον Ανταλακούρα. Καραβατάς πάλι. Προσπαθήσει να βρει τον Νικολακόπουλο. Πινιώρης. Λούρμπας. Λούρμπας σας τη φογυρίζει. Λεύω Φιτόπουλος. Υπάρχει φάουλ. Άφησε προς το παρόν ο διεκτής το πλεονέκτημα. Είδε ότι έχασε την μπάλα ο παίκτης της Ετωλακαρονίας. Αυτό το φάουλ με εκτελεστή τον Καβαλάρη. Έλα σκουτούνια, πάμε! Μπάλα κλειστέ! Όσο εκεί και η βιοτεχνική και ο Αντώνης Χρυσάφακοπουλος για την ώρα της Ιλίας, ο Αντώνικος Παράτζας για την ομάδα της Ετωλακαρονίας. Συνεχή χρονιά είναι στον πάγκο της Ευρωπαϊκής και στις Ευρωπαϊκές. Πέρυσι έχοντας την ευθύνη της κατάρτισης της ελληνικής ομάδας της Ευρωπαϊκής, πήρε την τρίτη θέση με 12 βαθμούς, 4 νίκες, 4 ισοπαλίες. Ένα νέο φάουλ που κερδίζει ο Γεωργούσης, ο σκόρερ του μοναδικού τερματός μέχρι στιγμής στο παιχνίδι μας. Που πέτυχε στο 45 φάουλ που θα εκτελέσει ο Δημήτρης Νταλακούρας. Θα διώξει εκεί ο Αργυρόπουλος. Καβαλάρης για τον Γεωργούση. Παναγόπουλος. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, θα κόψουν οι παίκτες με τον Χριστογιάννη. Πώς θα κάνει φάουλ, θα φάουλ του Φιτόπουλου πάνω στον Σόφιανο. Κίτσες θα αναλάβει να πάει σε αυτό το φάουλ.
Καραβατά τώρα για την Ιγία. Και στο Γιάννη θα απομακρύνει για τον Λαγό. Λαγό για το Φυτόπουλο. Προσπαθεί να βάλει το κορμί του για να κερδίσει. Την μπάλα Ντελακούρα. Ανδρεόπουλο. Κόψει ο Παναγόπουλο. Και Παναγόπουλο για την ομάδα τη Ιλία. Παναγόπουλο πάντα. Παναγόπουλο θα βγει ο Γιαννιώτη. Θα κοντράρει εκεί ο Παναγόπουλο. Υπάρχει φάουλ. Φάουλ για του γηπεδούχου. Και κίτρινη κάρτα στον παίκτη τη ομάδα τη Ιλία. Ο Καβαλάρης θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκεί! Στο Γιάννη στα πραγματικά. Που είναι ο goalkeeper της ομάδας Ιγκλές, ο Λαδάς. Ο Γιώργος Λαδάς, στο ελεύθερο. Ρόπουλος. Σοφιανόπουλος για την Ιλία. Και Αγγελόπουλος. Τον Στέφανο Γκίτσε. Θα γεμίζει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και ο Προβίδας. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση, καθώς δύο παίκτες της Ιλίας ήταν εκτεθειμένοι. Υπάρχει offside. Δεν έχουμε συνέχεια στη φάση αυτή. 52-53 λεπτά στο παιχνίδι μας. Έτολο Καρανία 1, Ιλία 0. Για την 7η αγωνιστική στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα των Εξωτέτες. Η θέτηση του 1999-2000. Η Ιλία είναι και πάλι στην επίθεση με τον Παναγόπουλο. Έχανε τον μαρκάρι εκεί ο Ντίνος, πάντα Παναγόπουλος. Βοηθάει και ο Χριστογιάννης, κλέβει την μπάλα ο αμυντικός μέσος της Εντολοπενιάς για τον Ανταλακούρα. Κρατεί μπαλιά για τον Φυτόπουλο. Προσπάθησε να αλλάξει παιχνίδι, απόλυσε να πω στα δεξιά. Τρεσάρουν οι παίχτες εγγραφές, θα φέρει και έδωσε την επίθεση για τους Ετωλογράνες και πάλι με τον Φυτόπουλο, ο οποίος δεν κάνει καλή μεταβίβαση. Θα βγει από το χώρο της άμυνας ο Γιαννακόπουλος, θα κλέψει και θα αλλάξει δεξιά με για τον Παναγόπουλο. Πολύ συχνά παίρνει την μπάλα ο Παναγόπουλος από δεξιά, συγκλίνει προς το κεντρικό άξονα. Θα βγει ο Γιαννιώτης, αρχηγός της Παναγόπουλος, θα απομακρύνει. Ρούσης, Ρεόπουλος για την Ατολοκανανία, αλλαγή παιχνιδιού για τον Γιωργούση, το σκόρερ. Γιωργούσης τώρα πίσω για τον Ανταλακούρα. Ανταλακούρας κοντρολάρει, αφήνει πίσω για την ομάδα της Ατολοκανανίας. Η μπάλα έδωσε ένας παίκτης, πιο συγκεκριμένα ο σκόρερ. Ο Σπύρος Γιωργούσης ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχει κάνει πρόταση. Σε τέλο καρνία με συνέχεια στο παιχνίδι με το πλάγιο Δίνος Χριστογιάννης. Κρέας Χριστογιάννης για τον Παναγιώτη Λαγό. Ρούσης Γιαννιώτης. Κρίνει εκεί ο Αργυρόπουλος. Λάθος από τον Καβαλάρη. Καραβατάς. Καλακούρας. Φυτόπουλος με τη μία πίσω για το δεξιό ψηφίλα. Παναγιώτη Λαγό. Φυτόπουλος. Κακό κοντρόλ. Κερδίζει ο μικρός εκεί. Αγγελόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ανταλακούρας. Το φάουλ από τον Σόφιανόπουλο και η κίτρινη κάρτα στον μέσο αμυντικό παίκτη της ομάδας της Ιλίας. Τον Αλέξη Σόφιανόπουλο. Έλα κάτσε εδώ. Έλα δώσ' πέρα.
Κωνσταντίνος, Ταλακούρας. Αυτή παιχνιδιό για τον Λαγό. Χριστογέννης. Μαρόπουλος, Κωστίση, πολύ ωραία θα πάρει την μπάλα. Μαρκάρεται και από τον Αγγελόπουλο. Πάντα Αντρεόπουλος, Αντρεόπουλος μέσα στην υπερχή θα γυρίσει. Στον Ρούση όμως, μπάλα εκτός πλάγια γραμμής. Out. Τα λεπτά στο παιχνίδι μας για το πρωτάθλημα των νικτών. Στους επέδες σε το Λακαρνανία Αγία 1-0 το γκολ που διεργούσε στο 45. Για το Λακαρνανία έχει και δοκάρι στο 23. Το Ρώσο με την έναξη του δεύτερου μικρό μεγάλη ευκαιρία χάσα και η Αγία με τον Παναγόπουλο. Ο Ανδρόπουλος θα κλέψει ο Ανδρόπουλος. Αυτός που θα αναλάβει να εκτελέσει την μπάλα. Κούρας Καβαλάρης. Γιαννιώτης, ο αρχηγός της Ολοκρανίας και πάλι Ταλακούρας. Παλιά για τον Γεωργούση το σκορ που έχει περάσει αριστερά σε αυτό το δεύτερο επίπεδο. Θα προλάβει, θα βγάλει μια σέντρα. Φυτόπουλος ελέγχει, αποφεύγει έναν αντιπαλό του. Να δούμε την επιλογή του. Μια σέντρα εκεί που ελέγχει και διώχνει από μακρύ ο Αργυρόπουλος. Πάγιο που θα εκτελέσει ο Παναγιώτης Λαγός. Στο Γιάννης. Περάσει για τον Ανδρεόπουλο. Βγήκε από το χώρο της άμυνας εκεί ο Αργυρόπουλος. Λαγός και φάουλ. Για την Ηλία. Πάρτε μπάλα εδώ πέρα. Πάρτε μπάλα. Πάρτε μπάλα. Του μαλάκα. Ο Στέφανος Κίτσης είναι αυτός που θα εκτελέσει. Γιαννιώτης θα απομακρύνει. Παναγόπουλος. Ταλακούρας. Κεφάλαιο αλλά πλέον καθώς η μπάλα είναι σε πόδια παιχτών της Εντολαγανίας με τον Γεωργούση να βγάλει μια προς την παλιά. Γεωργούσης Ρούσης και γκολ. Γκολ για την Εντολαγανία 2-0. Ωραία προσπάθεια από τον Γεωργούση ο οποίος έβαλε ωραία προς την παλιά για τον Ρούση. Αυτός ελήφθηκε έκανε το πλασέ κάνοντας ακριβώς στο 59 της αναμέτρησης το Εντολοκαρνανία 2-0 με τον Παναγιώτη Ρούσιν να πετυχαίνει το πέμπτο φετινό γκολ με τα χρώματα της μεικτής Εντολοκαρνανίας στους πέρας και είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Στο 59 λοιπόν Εντολοκαρνανία 2-0. Θυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι στην Ηλία είχε λήξει 2-2. Θυμίζω σε όσους έχουν έρθει τώρα στην παρέμβαση και παρακολουθούν την μετάδοση του παιχνιδιού ότι η Ηλία στους παιδες προηγείται έχει 13 βαθμούς, η Ετωλακαδανία έχει 11. Όπως καταλαβαίνετε είναι το αποτέλεσμα του σημείου θα κρίνει πολλά όσο διαφορά την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Παίξε το λογαριασμό με τον Φυτόπουλο που προσπαθούν να βγουν από την άμυνά τους. Ταλακούρας θα απομακρύνει, θα βρει αριστερά τον Γεωργούση. Ο οποίος το πρώτο έπαιξε σαν φουνταριστός, τώρα τον έχει τοποθετήσει. Κινείται αριστερά στο δεύτερο ημίχρονο ο Νίκος Παλάντζας. Κάτι αυτή η αλλαγή έφερε σε δύσκολη θέση την ομάδα της Ηλίας. Καθώς ο Γεωργούσης πέτυχε το πρώτο γκολ, έφτιαξε το δεύτερο. Είναι από τους πρωταγωνιστές του δεύτερου ημίχρονου και τον αγώνα. Με την ομάδα της Ετωλογανίας να είναι και πάλι στο χώρο της επίθεσης. Με τον Αντριόπουλο. Τρόπος απασάρει για τον Ρούση. Ρούσης παίρνει σε κάνει περιοχή. Ρούσης καλύπτει όμως ο πολύ όμορφο με το κορμί εκεί. Με την μπάλα ο Αγγελόπουλος που θέλει να φύγει εκτός τελικής γραμμής. Out δεν εξηγεί τον goalkeeper της ομάδας του. Θα τον Ελλάδα αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση του. Thank you.
είναι ο Παναγόπουλος, ο Αγγελόπουλος. Δαλακούρας, εκεί παιχνίδι για το Φυτόπουλο, που κάνει καλό κοντρόλ. Πάντα Φυτόπουλος, Φυτόπουλος έξω από την περιοχή, Φυτόπουλος ψάχνει το σούτ, τον Τίνιο και ο παίκτης της Ηλίας, ο Αργυρόπουλος. Γίτσης και τώρα αριστερά με τον Μπινιόρη. Μπινιόρη θα περάσει για τον Γίτση, ο οποίος άφησε το χώρο της άμυνας και προωθήθηκε σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Η λάθος συνεννόηση τώρα, το πλασέ και δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία από τον Νικολακόπουλο. Στη λάθος συνεννόηση εκεί των παικτών της ομάδας της Ακολοκρανίας, έφερε τον επιθετικό της ομάδος της Ηλίας σε θέση για γκολ. Έκανε το πλασέ, η μπάλα βρήκε στην εξωτερική πλευρά του δοκάρι και έφυγε άω. Φάση αυτή στο 61 του αγώνα. Δαλακούραση προς την Ιταλία για τον Αρούση. Φέρει από τον Δαλακούρα. Κίτσισε, προσπάθησε να παίξει γρήγορα. Ο διετής ζητάει να στηθεί πάνω του. Έγινε το φάουλ. Και ο Γιανακόπουλος σε μια επιθετική προσπάθεια για τους παίκτες της Ηλίας. Απομακρύνει ο Χριστογιάννης. Και πιο μακριά ο αρχηγός εκεί, ο Γιαννιώτης. Γιανακόπουλος. Τα έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για τους παίκτες της Ηλίας να μειώσουν και να μπουν και πάλι στο παιχνίδι. Δαλακούρας για τον Γεωργούση. Δίνος προς την παλιά για τον Αρούση, εκεί που είναι μόνο ο goalkeeper της Ηλίας. Παναγόπουλος, Γίτσης. Κίτσης που πέρασε στη μεσαία γραμμή, ήρθε να παίξει ως σεντερμπάκ ο Παναγόπουλος, μέχρι τώρα αγωνιζόταν σε θέση δεξιού χαφ εξτρέμ. Εσωτερική αλλαγή για τον τεχνικό αδερφός Αγκακόπουλο της Εψηλίας. Το προβλήθες θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για την Ατολακούρα. Για να κουράσει. Λάγιο για την Ατολακούρα. Με τον εκτελεστή τον Θανάση Πίτου. Γιάννης θα απομακρύνει. Μπινιόρης. Γιαννιώτης. Θα απομακρύνει ο Καβαλάρης. Σε
μπροστά, πιο μπροστά είναι. Ρώτα, ρώτα. Έλα. Ρώσεις, σκόρε του δεύτερου τέρματος της Εκκληροκαλλινίας, Νταλακούρας και φάουλ. 67 λεπτά στο παιχνίδι, Εκκληροκαλλινία 2-0, 7η αγωνιστή για το πρωτάθλημα του Περιφερειακού των Μικτών. Γέμισμα τώρα μέσα στην περιοχή. Το σούτ από τον προωθημένο Σοφιανόπουλο. Μπάλα πάνω. Περιζόντιο κάνει. Δεν ανησυχεί τον Δημήτρη Προβίδα. Με την ομάδα της Εκκληροκαλλινίας να είναι μπροστά στο σκορ. Δεν τα βγάζει. 45 ο Ρούσης και στο 59 ο Ρούσης. Ο Προβίδας λοιπόν είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάντα πηγαίνει για την υγεία. Στην παλιά για τον Καραβατά. Παρέμβαση εκεί από τον Γιαννιώτη. Ρούσης για τον Φυτόπουλο. Φυτόπουλος για τον Ανδρόπουλο. Φάουλ από τον Σοφιανόπουλο. Έξε κάτω τον απέκτη της Εκκληροκαλλινίας. Ταλακούρας στο Γιάννης. Δύο παίκτες όπου παίζουν στον Παναθηναϊκό συνεργάζονται σε αυτή τη φάση. Λαδάς. Λούρμπας πέρασε δεξιά τώρα για τον Αγγελόπουλο. Ο Αγγελόπουλος πέφτει κάτω. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Και έχουμε την δεύτερη αλλαγή από τον τεχνικό της ομάδας της Εκκληροκαλλινίας, τον Νίκο Παλάντζα. Θα φύγει από το παιχνίδι το σκόρο του δεύτερου τέρματος ο Ρούσης. Θα δούμε ποιος θα παραθέσει το. Ο Γιώργος Συστημό, ο σκόρος του πρώτου τέρματος. Ποιος μπήκε στο χώρο. Για αυτή στο 70 του αγώνα. Το νούμερο 18, ο Αλ Λόμπισατ. Στο παιχνίδι, καθώς έχουμε εκεί τον ρέφερε, τον κύριο Καλιακάτσο. Μετά από τον τεχνικό της ομάδας της υγείας, τον Αντώνη τον Χρυσανθακόπουλο, και εκτός από τον χώρο. Ρε πόπτα μαλάκα! Δεν θέλει τίποτα. Στο Γιάννης Φυτόπουλος για τον Ρώση. Άλλη στο Γιάννης για την ομάδα της Εκκληροκαλλινίας. Πάσα για τον Αλόμπισάτ. Χρήστος Αλόμπισάτ από τους νέους του Παναθηναϊκού. Ο Ραδάς στην επαναφορά, Παναγόπουλος προς την παλιά, Ντίνος θα απομακρύνει, Σοφιανόπουλος
Αργυρόπουλο. Λαγός. Από τον Γιαννακόπουλο για τον Καραβατά. Δεν θα προλάβει αυτό. Πλάγιο για την ομάδα της Ετωλοκατοικίας. Κίτρινη κάρτα στον Γιαννιώτη. Βίδας θα μαζέψει την μπάλα μπροστά από τον Νίκολα Κόπουλο. Λαγός. Θα περάσει για τον Χριστογιάννη. Θα κόψει και ο Γκίτσης. Θα απομακρύνει ο Καβαλάρης. Όπως όπως για να φύγει η μπάλα από τη άμυνα της Ετωλοκανανίας. Λαγάς. Αργυρόπουλος από μακρύνει, ελέγχει εκεί ο Λούρμπας. Νικολακόπουλος, Ντίνος, Αλομπισάτ. Δεν θα κάνει καλό κοντρόλ, flying out για την Ηλία. Λούρμπας, ο Απορεστρόπακ πέρασε στα δεξιά στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ανδρεόπουλος, μακάρτα τον Παναγόπουλο. Παρέμβασε και από τον παίκτη της Ηλίας. Πλάγιο για την Ετωλοκανανία. Είναι στο σκορ με 2-0, με τα γκολ στο 45 του Γεωργούση και στο 59 του Ρούση. Από ένα δοκάρι δύο ομάδες, στο 23 ο Ρούσης για την Ετωλοκανανία, στο 61 ο Νικολακόπουλος για την Ηλία. Και στην επίθεση και πάλι η Ηλία με τον Λούρπα. Μακάρετε από τον άλλον, τον Αντίνο. Καραβατάς. Κάνει το κάτι παραπάνω και χάνει. Σοφιανόπουλος και φάουλ. Πάω λοιπόν για την Ηλία που θα εκτελέσει τώρα με τον Πινιώτη. Και κόρνε. Το τέταρτο που κερδίζει στο σύνολο των δύο ομάδων της Ηλίας. Δύο έχουν κερδίσει το παιχτιστή της Ετωλού Ακρανίας. Με τον Παναγιώτη Πινιώρη να το εκτελεί. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά από τον προωθημένο τον Αργυρόπουλο. Βγήκε από μακριά από τον goal post και μάζεψε την μπάλα ο Φροβίδας που με τα χέρια τροφοδοτεί τον Νταλακούρα. Από δεξιά, πάντα Νταλακούρας. Πέφτει κάτω, υπάρχει φάουλ. Χριστογιάννης. Έλα! Στο Γιάννης τώρα για τον Ρούση. Ρούσης για τον άλλο Μπισάτ. Ντίνος. Νταλακούρας. Φεύγει έναν αντιπαλό του, κάθεται πάσα για τον Ρούση. Αυτός με τη μία για τον Ανδρόπουλο. Ανδρόπουλο τώρα για τον Ρούση. Ρούσης για... Προσπαθούν να παίξουν το 1-2, θα κλέψουν οι παίκτες της Ηλίας με τον Αμπινιόρη. Λαγός, πάντα λαγός. Γιαννιώτης δυναμικά θα μπει στη φάση. Διώξει Ανδρεόπουλος, πάντα Ανδρεόπουλος η παλιά για τον Φυτόπουλο. Να βγαίνει μακρά από την αστεία ο Λαδάς και μαζεύει την παλιά. Παναγόπουλος. Είναι παλιά για τον Λούρμπα. Ο Λούρμπας μαρκάρεται και από τον Νταλακούρα. Πάντα Λούρμπας.
Μπούρμπας για την Ηλία. 37 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, 77 του αγώνα, αν θέλει, προτιμάται φίλοι και φίλες, του ποδοσφαίρου. Θα κλέψει ο Καβαλάρης τώρα για την Ατόλα Κανανία. Η παλιά Παναγόπουλος, κακό το κοντρόλ και θα μπει στη φάση. Ο Ρούσης θα κλέψει Ανδρεόπουλος. Καβαλάρης. Ρούσης, σκόρε του δεύτερου τέλους και πρώτο σκόρε της ομάδας της νικητής Ατόλα Κανανίας στους πέντες με 5 γκολ. Ο Φιανόπουλος, Χριστογιάννης όπως. Βινιώρης προσπαθεί να βάλει κάτω την μπάλα. Μπούρμπας, Γιανακόπουλος μάλλον ήταν. Κακό κοντρόλ, πάσα την μπάλα εκτός από το πλάγιο νότια για τους γηπέδουχους. Κάθε την πάσα για από τον Χριστογέννη να βρει τον Αρούση, δεν θα περάσει. Κίτσης, ελέγχει, κοντρολάρει, χέρι από τον Τελακούρα. Πρώτη αλλαγή από τον Αντώνη Χρυσανθακόπουλο, τον τεχνικό της ομάδας της Ιγκούες. Το δικό μου χρονόμετρο 3 λεπτά πριν το τέλος της κανονικής περίοδου. Ο Γκίτσης δεν θα γίνει τώρα η αλλαγή, ο Γκίτσης θα εκτελέσει. Θα απομακρύνει ο Ανδρεόπουλος, Φιτόπουλος, Ρούσης. Φεύγει έναν αντιπαλό του, αφήνει για τον Αλόμπισάτ. Από αριστερά, δεν θα είναι μαρκάρει εκεί ο Γκίτσης. Αλόμπισάτ, ωραία προσπάθεια του. Φεύγει έναν αντιπαλό του, γυρίζει για τον Ρούση. Ρούσης τώρα για τον Τελακούρα, Τελακούρας για τον Φιτόπουλο. Φιτόπουλος με τη μία για τον Ρούση. Εκεί πάσα, βγαίνει από τα γκολφό, του μαζεύει την μπάλα και κάνει το ελεύθερο ο Λαδάς. Χριστογιάννης, ελεύει ο Γκίτσης, ο αρχηγός. Τίνος, Ταλακούρας, με τη μία για τον Αλόμπισάτ. Ανδρεόπουλος, θα αλλάξει το παιχνίδι αριστερά. Για τον Χριστογέννη, αυτός με τη μία θα βρει τον Ρούση. Είναι τα δεξιά του Λαγόρου, δεν πέτανε πάλι. Ανδρεόπουλος, πάντα Ανδρεόπουλος. Δοκιμάζει το σουτ, την μπάλα, γκολ! Ένα θαυμάσιο γκολ από τον Ανδρεόπουλο με το αριστερό πόδι, σουτ ήταν γκολ. Και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 3-0. Με ένα λεπτό πριν την, με το δικό μου παραχρόνιο, την λήξη του αγώνα. Στο 79 λοιπόν, ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Ανδρεόπουλο. Σταμάτησε το Λαό Κανανιάς να φαίνεται αυτά είναι σε μια εύκολη νίκη. 3-0 το σκόρο λίγα μετά πριν την λήξη του αγώνα. Αδειό Ταλακούρας, τρίτη αλλαγή για τον Νίκο Παλάντζα. Να δούμε ποιος θα μπήκε στον χώρο. Πρώτη αλλαγή και για τον τεχνικό της ομάδας της Ηλίας, τον Χρυσανθακόπουλο. Θα βγει με το νούμερο 2 ο Γιανακόπουλος. Και ο νούμερο 10 ο Καραβατάς. Δύο αλλαγές ταυτόχρονα. Θα μπει ο Ριγόπουλος. Και ο... και ποιος άλλος παίκτης μπήκε καθώς δεν ήταν με τον άρημο της φανέλας. Στη θέση του Ταλακούρα μπήκε ο Κούτσης. Λοιπόν, βγήκε ο Καραβατάς και ο Γιανακόπουλος και μπήκε ο Ρούνης και ο Ριγόπουλος. Αλόμπισάτ, Ρούσης, από Μακρίνιο Παναγόπουλος, Γιαννιώτης, Καβαλάρης, τώρα θα χάσει, θα βγει έγκαιρα από τα γκολπό στο Προβίδας, θα μαζέψει την μπάλα. Ντίνος, τελευταίο σφύριγμα του αγώνα, με την ομάδα της Ατόλα Κανανίας να κερδίζει 3-0 την αντίστοιχη της Ηλίας στο πρωτάθλημα παίδων. Θυμίζω τα γκολ στο 45 ο Γιωργούσης στο 1-0, στο 59 ο Ρούσης στο 2-0 και στο 79 ο Ανδρεόπουλος στο 3-0. Από τον Δημήτρη Αντωνόπουλο που ήταν στην περιγραφή, τον Γιώργο Παυλάκη που ήταν στην κάμερα.
για ένα χαρούμενο βράδυ.